Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα των βιομηχανικών περιοχών σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις με τζίρους εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση, με τους επιχειρηματίες ωστόσο και τους εργαζομένους να χτυπούν καμπανάκι προς τους υπευθύνους για παρεμβάσεις και για έναν σχεδιασμό που θα υλοποιηθεί χωρίς αστερίσκους και κενά σημεία. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και βιοτεχνικό τρίγωνο Φοινικιάς Μαλάδων. Φύλαξη, δίκτυο ίδρευσης, οδόστρωμα και καθαριότητα μεταξύ άλλων απασχολούν, προβληματίζουν και αποτελούν ζητήματα καθαριότητας. Δεσμεύσεις πολλές, χωρίς ωστόσο καμία να έχει υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα, με χιλιάδες εργαζομένους να αντιμετωπίζουν ακόμα και πρόβλημα στο μέτωπο της ασφαλούς προσέγγισης των συγκεκριμένων περιοχών. Εγκαταστάσεις και περιοχές που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά για την παραγωγική διαδικασία της Κρήτης. Υποδομές από τη μία που πρέπει να αναβαθμιστούν και φορολογικό καθεστώς και επιπλέον χρεώσεις από την άλλη βάζουν εμπόδια στο επιχειρήν. Η εκπομπή Direct φέρνει στο προσκήνιο προβλήματα, παρεμβάσεις και αιτήματα για τις βιομηχανικές περιοχές. Στο πλατό της εκπομπής, ο Λευτέρης Αντωνακάκης, πρόεδρος εγκατεστημένων επιχειρήσεων βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου, και ο Μανώλης Κουμαντάκης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Αντωνακάκη, κύριε Κουμαντάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να προσθέσω για σας, κύριε Αντωνακάκη, ότι είστε και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανικών Περιοχών. Σωστά. Εκπροσωπείτε τους συναδέλφους σας και σε πανελλαδικό επίπεδο. Ασχοληθούμε βέβαια με ένα θέμα που αφορά χιλιάδες εργαζομένους και έχει να κάνει με την κατάσταση, με το σκηνικό το οποίο επικρατεί και δεν είναι και το καλύτερο σε περιοχές στις οποίες εδρεύουν βιομηχανίες, εδρεύουν επιχειρήσεις. Κύριε Αντωνακάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Πάρα πολλά τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και αφορούν την ευρύτερη περιοχή, στην βιομηχανική περιοχή στο Ηράκλειο. Πολλά τα προβλήματα, τα κυριότερα. Θα καυτηριάσω πρώτα απ' όλα ότι το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που τουλάχιστον απασχολεί τη δική μας βιομηχανική περιοχή είναι ο φορέας διαχείρισης που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι, όπως ξέρουμε όλοι, η ΕΤΒΑΒΙΠΕ. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, ευελπιστεί και θέλει να αλλάξει τον κανονισμό λειτουργίας της βιομηχανικής περιοχής μας, η οποία καθεστώς που έχουμε στη βιομηχανική περιοχή είναι το λεγόμενο βασιλικό διάταγμα, το οποίο έρχεται από προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα από το 1965. Με αυτή λοιπόν την αλλαγή που ευελπιστεί η ΕΤΒΑΒΙΠΕ, θέλει να περάσει αυξήσεις σε κοινόχρηστα της τάξης του 30%. Αυτό θεωρώ λοιπόν ότι εμείς μαχόμαστε αυτή την ώρα για να μπορέσουμε να το ανατρέψουμε, να το καταστήλουμε και εν πάση περιπτώσει να κάτσουμε από κοινού σε ένα τραπέζι να βρούμε μια λύση η οποία και δεν θα επιβαρύνει τον εγκατεστημένο, αλλά ουσιαστικά ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα θα έχει ένα όφελος για τους επιχειρηματίες. Ερώτηση. Όταν μιλάμε για αύξηση, εννοούμε πως και καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερες συνθήκες, καλύτερες υποδομές. Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Η ανταποδοτικότητα των εντελών θα πρέπει να είναι δίκαια και να έχουν και επιμερισμό σωστό προς πάσα κατεύθυνση σε κάθε εγκατεστημένο. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία. Πάμε λίγο στο βιοτεχνικό τρίγωνο Φοινικιάς Μαλάδων. Κύριε Κουμαντάκη, πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει μαζί, ειδικά το χειμώνα, όταν εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα, όπου οι δρόμοι εκεί περιμετρικά της περιοχής σας μετατρέπονται σε ποτάμι. Γενικότερα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή μας. Είναι μια βιοτεχνική ζώνη χαμηλής. Βέβαια, σήμερα μιλάτε όχι μόνο με την ιδιότητα του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, αλλά με την ιδιότητα ενός επιχειρηματία, η επιχείρηση του οποίου εδρεύει στην συγκεκριμένη περιοχή. Εγκαταστημένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή. Βέβαια, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένα κύτταρο ζωής. Η βιοτεχνική αυτή ζώνη της όκλησης, χαμηλής όκλησης, εκεί είναι εγκαταστημένες περίπου 300 επιχειρήσεις. Περίπου στις 2.000 εργαζόμενους. Είναι ένα κύτταρο της κοινωνίας, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και ταυτόχρονα είναι που δημιουργεί
την οικονομική, τα οικονομικά εισοδήματα τα οποία προσθέτονται στο τοπικό ΑΕΠ. Σωστά. Τα κυριότερα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Πάμε. Δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές. Παρότι οι επιχειρήσεις εκεί στην περιοχή δίνουν πολλά χρήματα στα δημοτικά ταμεία, μέσα από τα δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους, επειδή οι επιχειρήσεις αυτές είναι αναγκασμένες να έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις, έτσι ορίζονται και από τον νόμο. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε καθόλου ανταπόδοση σε εσάς. Δυστυχώς, οι υποδομές είναι μηδενικές, ούτε δρόμους έχουμε, ούτε φως έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Έχουμε επί πολλά χρόνια τώρα ζητήσει και συζητάμε με τις δημοτικές αρχές ότι πρέπει κάποια στιγμή να ενσκύψει και οι δημοτικές αρχές στην περιοχή αυτή, το κομμάτι αυτό, το κομμάτι της κοινωνίας. Δυστυχώς έχουμε μια αρνητική διαδικασία και δεν μπορέσαμε μέχρι στιγμής, παρά τα προβλήματά μας, κάποια δημοτική αρχή να μας δώσει κάποιες λύσεις σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Δεν έχει λυθεί το οτιδήποτε, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, εγώ έχω καταγράψει, κύριε Κομματάκη, μισό λεπτό, πολλές φορές στο ρεπορτάζ, προβληματισμός έντονος, ανησυχία έντονη και νομίζω οι δεσμεύσεις, καμία απολύτως από αυτές δεν έχει υλοποιηθεί. Δυστυχώς. Κύριε Αντωνακάκη, να περάσω σε εσάς. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας για την αύξηση στο ενίκιο, για τα τέλη, για το καθεστώς στο οικονομικό σκέλος, βέβαια, που αφορά τις επιχειρήσεις σας σε σχέση με την παρουσία σας στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Αλλά προβλήματα. Κοιτάξτε, προβλήματα έρχονται από το παρελθόν και δυστυχώς δημιουργούνται και εκ νέου προβλήματα. Εμείς όμως θα έλεγα ότι αυτή την ώρα προσπαθούμε να επιλύουμε καθημερινά προβλήματα. Θα σας πω αναφορικά μόνο ότι όπως έχετε διαπιστώσει άλλωστε και ο ίδιος ερχόμενος στη βιομηχανική, έχουν τοποθετηθεί κάμερες ασφαλείας στις πύλες εισόδους και εξόδους για την τουλάχιστον ουσιαστική φύλαξη της ζώνης. Όπως είπαμε, είναι οικονομικό κύτταρο της Κρήτης η βιομηχανική περιοχή. Για τη μείωση των ποσοστών μικροεγκληματικότητας και στην περιοχή. Και σε αυτό το επίπεδο είναι θεωρώ βασικό ότι οι κάμερες ασφαλείας, οι οποίες είναι και υψηλής τεχνολογίας, λειτουργούν και θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Σωστά. Να αναφερθώ στο πρώτο, το οποίο είναι και το φλέγον ζήτημα που είπα στην αρχή, ότι προσφάτως είχα συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας, τον κύριο Πριτσιόλα. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση. Στην ουσία, επί της ουσίας, πήραμε αυτό που θέλαμε εγώ και οι συνεργάτες μου, διότι από εδώ και στο εξής, όπως αποφάσισε το Υπουργείο, δεν θα περάσει ποτέ, δεν θα ξαναπεράσει νομοθετική ρύθμιση χωρίς να μην το γνωρίζουν οι ίδιοι και να είναι πρωτίστως σύμφωνοι οι ίδιοι εγκατεστημένοι. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια τεράστια επιτυχία του φορέα μας, στο οποίο προήλθε από μια συνάντηση που είχαμε διοργανώσει εδώ στα γραφεία του ΣΕΒΠΗ με όλους τους βουλευτές του νομού. Είναι μια καλή αρχή, είναι μια δέσμευση που μένει να υλοποιηθεί. Μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Τώρα, όσον αφορά τις υποδομές μέσα στη βιομηχανική, σας ξαναλέω ότι εμείς είμαστε ο σύνδεσμος, ο φορέας διαχείρισης είναι η ΕΤΒΑΒΙΠΕ. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι προημερών είχαμε συνάντηση με το Επιμελητήριο Ηρακλείου και στη συνάντηση αυτή, διαστόματος του Προέδρου κ. Αλιφιαράκη, διατυπώθηκε η ανάγκη να συμπράξουμε και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αυτοδιαχειριστούμε τη βιομηχανική περιοχή. Το Συμβούλιο το δικό μας με μεγάλη χαρά άκουσε τη συγκεκριμένη πρόταση. Βέβαια, θέλει χρόνο, θέλει πολλές διαδικασίες. Διαβούλευση, θα μας απασχολήσει, έντονα στο μέλλον. Αν θέλετε να πάμε και στο επίπεδο που αυτή την ώρα εκτελείται ένα μεγάλο έργο στη βιομηχανική περιοχή που αφορά το νερό, αυτό το πολύτιμο αγαθό. Όπως ξέρετε,
τον Αύγουστο που μας πέρασε, ουσιαστικά νερό δεν είχε ούτε η πόλη μας. Πολλές οι απώλειες μέσω των δικτύων. Από εκεί λοιπόν γεννήθηκε η ανάγκη, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε από νωρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει από εκείνη την περίοδο και μετά γεννήθηκε η ανάγκη να το δούμε πλέον άμεσα και να δοθεί και λύση άμεσα. Έχει εκπονήσει λοιπόν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ένα έργο, το οποίο, όπως γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος, εκτελείται αυτή τη στιγμή στη βιομηχανική περιοχή, που προβλέπει την αντικατάσταση του δικτύου του νερού, όπως επίσης και εγκατάσταση σύγχρονων υδρομέτρων για τον ορθότερο καταμερισμό χρεών προς τους χρήστες. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Πολύ σημαντικό. Και το σημαντικότερο όλων δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται έργο στη βιομηχανική. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι οι απώλειες μεγέθους έως και 80-90% αυτού του πολύτιμου, ξαναλέω, αγαθού θα περιοριστούν στο μηδέν. Ασφαλώς θα έχουμε και καλύτερη ποιότητα νερού και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξαναεπιβαρύνουμε την πόλη, που εύχομαι πλέον και οι ποσότητες να είναι τόσο επαρκείς που να μην ξαναχρειαστεί και η πόλη άμεσα μέτρα. Μάλιστα. Άνω τα λέει, κύριε Αντωνακάκη. Κύριε Κουμαντάκη, το σκηνικό έχει χειροτερέψει? Θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε. Στην περιοχή σας, Φοινικιά Μαλάδες. Οι δημοτικές αρχές μπορεί να έχουν μια δικαιολογία για το θέμα της βιομηχανικής ζώνης και η δικαιολογία τους είναι ότι εκεί είναι ένα μπερδεμένο καθεστώς και ίσως μπερδεύουν και τα πόδια τους και μεταξύ ΤΒΑ και δημοτικών αρχών και ίσως εκεί δεν έχουν δώσει τις λύσεις που πρέπει να δώσουν. Στην βιοτεχνική ζώνη όμως που είναι η Φοινικιά Μαλάδες, εκεί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν, να δικαιολογηθούν. Γιατί επί πολλά χρόνια τώρα, συνεχώς και αενάως μεταφέρομαι τα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων στην περιοχή και γενικότερα στην περιοχή. Τα έχω μεταφέρει με όλους τους τρόπους. Δυστυχώς, καμιά δημοτική αρχή, ούτε η προηγούμενη, ούτε η νυν δημοτική αρχή, έχει ενσκύψει στην περίπτωση, στην δικιά μας περιοχή, παρότι τα προβλήματα αυτά επί χρόνια δεν έχουν λυθεί. Δυστυχώς διαπιστώνομαι ότι οι δημοτικές αρχές το επιχειρήν δεν ενσκύπτει πάνω στα προβλήματά της, δεν βοηθάει την λειτουργικότητά τους, δεν βοηθάει τον τρόπο πάνω στον οποίο θα μπορέσουν να γίνονται περισσότερο εύκολη η διαδικασία τους και η ζωή τους. Και αυτά όλα τα πράγματα φαίνεται σε καθημερινή βάση ότι τα προβλήματα αυτά δεν βοηθούν καθόλου την επιχειρηματικότητα, με αποτέλεσμα και το εισόδημα των επιχειρήσεων, η οικονομική δυναμική των επιχειρήσεων, με το να μην υπάρχουν αυτά τα βοηθήματα των υποδομών που πρέπει να μένει καθυλωμένο. Είναι κατανοητό αυτό. Το εισόδημα να μένει καθυλωμένο. Υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για τη σωματική ακεραιότητα. Βεβαίως υπάρχει κίνδυνος των εργαζομένων. Ειδικά όταν έχουμε καιρικές συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία ουσιαστικά είναι προβλήματα που έχουν και σχέση ακόμα και με τη ζωή ανθρώπων, είτε εργαζόμενων της περιοχής, είτε με ανθρώπους που θέλουν να έχουν να προσβάσουν στην δικιά μας συγκεκριμένη περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση που πρέπει να γίνει στην περιοχή σας ποια είναι? Αύριο το πρωί τι πρέπει να γίνει? Δρόμος. Δρόμοι. Φωτισμός. Νερό. Αποχέτευση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι στη δικιά μου περιοχή, εκεί που είναι και η δικιά μου επιχείρηση, είμαστε δίπλα σχεδόν στο βιολογικό και όμως δεν έχουμε αποχέτευση. Μάλιστα. Ακούστε που σας το λέω. Δεν έχουμε αποχέτευση. Αυτά τα προβλήματα, έτσι, είναι πολύ μεγάλα προβλήματα που δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει ένα βήμα έστω να λύσουμε ένα κομμάτι των προβλήματων αυτών. Από εκεί και πέρα, καθένας να λάβει τις ευθύνες του και όλοι οι άλλοι να καταλαβήσουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε.
Κύριε Αντωνακάκη, η εξέλιξη που μας δώσατε στο μέτωπο του νερού είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και είναι ένα έργο το οποίο είναι γνωστό βέβαια και αναμένεται να δώσει και τα κατάλληλα, τα απαραίτητα αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να τονίσω όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο ότι πλέον πέρα των όσων θετικών αναφέρατε εσείς και εγώ ασφαλώς και θα είναι και το κόστος του στο χαμηλότερο σε κάθε πόρτα, σε κάθε επιχειρηματική πόρτα ασφαλώς θα είναι χαμηλότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και αυτό γιατί σας ξαναείπα ότι οι απώλειες είναι αυτές οι οποίες το εκτείναζαν το κόστος και σημειωτέων ότι μέσα από αυτό το έργο θα εξοφληθεί, αν θέλετε, και η δαπάνη του έργου σε βάθος δεκαετίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Βλέπουμε τα προβλήματα, καταγράφουμε τα προβλήματα, αλλά να πούμε σε αυτό το σημείο και ένα μεγάλο μπράβο για τον σχεδιασμό που εκπονήθηκε, υλοποιείται και θα φέρει και αποτελέσματα. Θεωρώ ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Αν εξαιρέσουμε το Επιμελητήριο Ηρακλείου, που είστε σε μια διαρκή επαφή, έχετε έρθει σε επαφή, έχετε προχωρήσει σε διαβουλεύσεις τον τελευταίο χρόνο, για να βάλουμε και ένα χρονικό περιορισμό, με κάποιον άλλο φορέα εδώ στο Ηράκλειο? Εδώ στο Ηράκλειο όχι, αλλά όπως πλέον γνωρίζετε, προ καιρού υπέγραψα σύμφωνο ένα μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει που δεν μου αρέσει και τόσο πολύ η λέξη, αλλά θα το έλεγα ένα σύμφωνο αδερφοποίησης με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, τον κεντρικό ΣΕΒ. Ο στόχος και ο σκοπός αυτής της υπογραφής ακριβώς είναι για να τα προβλήματα που υπάρχουν στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου να μεταφερθούν και στην κεντρική σκηνή, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές με το να αναπαράγουμε τα προβλήματα εμείς οι ίδιοι εδώ στο χώρο μας μέσα, στο σπίτι μας μέσα και δεν τα βγάζουμε προς τα έξω, ασφαλώς και λύση δεν θα βρεθεί. Μάλιστα. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση είναι ο ΣΕΒΒΙ. Και θεωρώ ότι τέτοιες συνεργασίες στο μέλλον θα έχουμε κι άλλες. Η Δημοτική Αρχή πώς αντιλαμβάνεται το σκηνικό που διαμορφώνεται στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου? Είτε κάποιος έχει αρμοδιότητα να επέμβει, είτε δεν έχει. Σίγουρα πιθανότατα ωστόσο να προβληματίζεται. Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή δεν κάνει τίποτα παραπάνω ή λιγότερο από το να εφαρμόζει τον νόμο. Να. Ο νόμος βέβαια είναι στρεβλός, διότι επιτρέπει στη Δημοτική Αρχή να εισπράττει τέλη χωρίς να ανταποδίδει. Να. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει το κακό και αυτό ουσιαστικά θα είναι και εκεί θα στοχεύσουμε στο μέλλον για να δούμε πώς μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πλέον αυτό το καθεστώς διαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής, που θα πρέπει να πληρώνουμε. Θα πρέπει να πληρώνουμε στο φορέα διαχείρισης που είναι η ΕΤΒΑΒΙΠΕ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις πλέον της ΕΤΒΑΒΙΠΕ και ποιες είναι του Δήμου? Αυτή τη στιγμή γίνεται λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή μια υποτυπώδης καθαριότητα. Φωτισμός, ασφαλώς και το γνωρίζετε και ο ίδιος, δεν υπάρχει. Φωτισμός δεν υπάρχει, καθαριότητα νομίζω θα σας δεν πω είναι τώρα, και το δυνατό θα, σημείο. Ναι, θα σας πω τώρα λοιπόν για το φωτισμό. Γύρω στους 6 μήνες είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τη Λότζια όσον αφορά το φωτισμό. Εδώ και χρόνια, αυτό αν θέλετε το χρεώνω και σε εμάς, εν πάση περιπτώσει είχαμε αναλωθεί σε κάποια project για να αντικατασταθεί ο φωτισμός ύψους 600 και 700 χιλιάδων ευρώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε βρει μια φόρμουλα η οποία είναι πολύ ήπια, είναι τουλάχιστον το 10% από αυτά που σας προανέφερα. Έχουμε φτιάξει μια μελέτη, μάλιστα, την έχουμε προσκομίσει στη Λότζια και περιμένουμε απλά την υλοποίησή της όσον αφορά την αντικατάσταση του φωτισμού. Μάλιστα. Κύριε Κουμαντάκη, να τελειώσω, να κλείσω με εσάς. Η τελευταία παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής στην περιοχή σας πότε ήταν? Γιατί μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις? Γιατί πάντα έχετε μια απάντηση για κάθε ερώτηση. Είναι δεδομένο αυτό. Αν σας απαντήσω, να σας πω ότι η τελευταία παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής θυμάμαι πολλά χρόνια πριν. Πόσα χρόνια πριν και ποια παρέμβαση? Ούτε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ούτε αυτή η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά έχει κάνει καμία παρέμβαση. Και θα πω μία κουβέντα και ίσως είναι
και η πραγματικότητα. Δυστυχώς, οι δημοτικές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τι εστί περιοχές, βιομηχανικές ή βιοτεχνικές περιοχές. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι οι περιοχές αυτές είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, δημιουργούν εισοδήματα, δημιουργούν την κεφαλαϊκή υποδομή της τοπικής οικονομίας και ότι πρέπει αυτά τα κομμάτια να βοηθηθούν με υποδομές για να μπορέσουν να γίνεται καλύτερη έφημη η λειτουργία. Μάλιστα. Από θεωρία λοιπόν, κύριε Κουμαδάκη, να περάσουμε στην πράξη κάποια στιγμή. Δυστυχώς, ούτε η προηγούμενη δημοτική αρχή, ούτε η νυν δημοτική αρχή έχουν όχι μόνο προσεγγίσει, δεν έχουν κάνει κανένα βήμα, ουσιαστικό κανένα βήμα, στο να βοηθήσουν τουλάχιστον στην περιοχή μας αυτή, έτσι, κάτι το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι καταδείχνω με τον τρόπο αυτό πόσο πραγματικά η περιοχή αυτή έχει ουσιαστικά δοθεί στην τύχη της. Μάλιστα. Κύριε Αντεωνακάκη, κύριε Κουμαντάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάναμε μια συζήτηση, φέραμε στο προσκήνιο προβλήματα που αφορούν περιοχές στις οποίες εδρεύουν βιομηχανίες και επιχειρήσεις που απασχολούν βέβαια χιλιάδες εργαζομένους. Ας ελπίσουμε ότι οι δεσμεύσεις των εμπλεκόμενων φορέων θα υλοποιηθούν. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.